Να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με τον Εύρο για αυτή την πυρκαγιά που καίει η 15η ημέρα. Είναι κοντά μας ο Ιορδάνης Σταμπασίδης, ο οποίος είναι εθελοντής ο άνθρωπος και έχει πάει με την υδροφόρα του και βοηθά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ιορδάνη. Ορίστε. Γεια σου, Ιορδάνη, λέω. Καλημέρα από εμάς. Καλή μας θέλω. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Μια δύσκολη μέρα στην Δαδιά. Περνάμε πολύ δύσκολα. Η βραδιά ήταν δύσκολη, κατέβηκε η φωτιά εδώ δίπλα μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ στη Δαδιά. Δεν λέει να σταματήσει αυτή η φωτιά. Είστε εκεί τώρα εσείς τόσες ημέρες. Μπορείτε να μας δείξετε με την κάμερά σας να γυρίσετε, να δούμε την κατάσταση. Βλέπουμε τον καπνό πίσω, το οποίο είναι θλιβερό, γιατί είναι μια φωτιά ανεξέλεγκτη αυτή που μένετε. 15 μέρες. Λοιπόν, εδώ και πέρα και... που είμαστε, δύο δεξαπενές με 54.000 λίτρα, αν μπορείτε να δείτε, και ο καπνός από πίσω μας, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Βλέπουμε, βλέπουμε, απλά δεν θέλουμε να σας διακόψουμε καθόλου. Όχι, γεμίζουμε συνέχεια τα πυροσβεστικά, έχουμε τις δεξαμενές, έρχονται τα Έριξον, κάνουν βολές, και από πίσω μας χθες η φωτιά κατέβηκε εδώ κάτω, αν μπορείτε να δείτε. Να πούμε, Ιορδάνη, στους φίλους τηλεθεατές, αγαπητέ φίλε, ότι πας με τη δική σου υδροφόρα ως ιδιώτης και συνδράμεις την προσπάθεια που κάνει εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Είσαι εκεί, είσαι ο πολίτης, δίπλα στον κρατικό μηχανισμό που δηλώνεις παρόν. Αυτό έχει τεράστια αξία. Έτσι ακριβώς. Έχω 14 μέρες με το βιτίο σε όλα τα δύσκολα σημεία, νοσοκομείο, Εγνατία, Δίκελα, Αλεξανδρούπολη, Άβαντας. Ήμασταν μέσα στη φωτιά, δεν μπορούσα να μιλήσω την άλλη μέρα. Γεμίζαμε τα βιτία, έβαζα 40.000 λίτρα πάνω νερό και γέμιζα συνέχεια τα πυροσβεστικά. Κοιμάμαι στο φορτηγό 14-15 μέρες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αυτό που θέλω να πω εδώ στη Δαδιά, ότι οι πυροσβέστες που έρχονται και τους γεμίζω, το βλέπω στα μάτια τους και στο βλέμμα τους ότι αυτή η φωτιά δεν σβήνει. Μόνο με βροχή σβήνει. Μόνο με βροχή. Λέτε.